Μπιλιετάκια για παράνομη στάθμευση πέριξ αεροδρομίου Ηρακλείου λαμβάνουν δεκάδες εργαζόμενοι οι οποίοι αγανακτούν για την απίστευτη κατάσταση που βιώνουν για μια θέση στάθμευσης. Ναι, τώρα τα είδα αυτά ότι γράφουνε. Ολόκληρο αεροδρόμιο να μην βρίσκουμε να παρκάρουμε. Να κάνουμε κάτι. Να μπορούμε να παρκέρουμε. Άμα είναι να δουλεύουμε και να τα πληρώνουμε στις κλίστα, θα το κάνουμε τι. Εγώ έχω παρκάρει προς τα κάτω, απ' έξω από το αεροδρόμιο. Ελπίζω να μην έχω φάει κλίση. Φυσικά και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και δεν καταλαβαίνω γιατί το πάρκινγκ εδώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να δίνει σε όλους τους υπαλλήλους μια θέση. Η έλλειψη χώρων στάθμευσης στο δημοτικό πάρκινγκ, αλλά και το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει δοθεί για χρήση ο νέος χώρος που διαμορφώθηκε απέναντι από τη ΣΕΑΠ για τη στάθμευση Πούλμαν αλλά και οχημάτων των εργαζομένων του αεροδρομίου δημιουργούν μια ασφιχτική κατάσταση με τους ίδιους να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει πουθενά κανένα σημείο για να παρκάρουν οι υπάλληλοι του αεροδρομίου. Στο δημοτικό πάρκινγκ δεν μας αφήνουν να παρκάρουμε γιατί έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις. Στο πάρκινγκ απέναντι από τη ΣΕΑΠ δεν μας αφήνουν, είναι κλειδωμένη πόρτα και οπουδήποτε εκτός του αεροδρομίου παρκάρουμε ή παίρνουν πινακίδες ή γράφουν, οπότε είμαστε σε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει πουθενά να αφήσουμε το αυτοκίνητό μας για να πάμε να δουλέψουμε. Η κλίση είναι 40. Το ρισκάραρε μάλλον και θα την πληρώσουν τώρα ακριβά. Σε κάθε εργασία και εδώ πέρα ειδικά θα έπρεπε να υπάρχει δωρεάν για τους εργαζόμενους χώρο στάθμευση, ούτε να κινδυνεύουν με κλίση, ούτε και να δίνουν και κάθε μέρα και από 5 ευρώ στα ιδιωτικά πάρκινγκ. Μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να δίνουμε πόσα λεφτά για να το βάζουμε μέσα στο πάρκινγκ. Yeah. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουν κάνει ένα χώρο να μπορούμε και εμείς να παρκάρουμε, σαν υπάλληλοι. Και εγώ από εκεί πάρκαρα τώρα. Δεν πού να παρκάρω. Και βέβαια φοβάμαι, αλλά... Τους καταλαβαίνω, αλλά δεν, το αεροδρόμιο εδώ δεν είναι για τόσα αυτοκίνητα. Δηλαδή όποιος έρθει στο αεροδρόμιο θα πρέπει να αφήνει το αυτοκίνητό του 500 μέτρα, ένα χιλιόμετρο μακριά να έρχεται. Έτσι όπως έχει γίνει και το πάρκινγκ είναι γεμάτο πάντα. Φουλ πάντα, δεν μπορείς να παρκάρεις. Και αναγκάζονται οι ανθρώποι να παρκάρουν στους δρόμους. Τη στιγμή που δεν υπάρχουν νόμιμοι χώροι στάθμευσης, το κακό με τα πρόστιμα για παράνομη στάθμευση ύψους 40 ευρώ έχει παραγίνει, όπως σημειώνουν, με τους εργαζόμενους να ζητούν από τους αρμόδιους να βρεθεί άμεσα λύση στο ζήτημα.